Μιντιλίμπαρ, πάμε. Στο Μιντιλίμπαρ θα βάλουμε ένα 8, γιατί με τις αλλαγές που έκανε άλλαξε τη ροή του αγώνα. Μάλιστα. Αγαπάμε το. Αγαπάμε ξέρω, το... Η αλλαγή του Βέλτε για μένα εγκαλείται λίγο coach. Άρα ο κ. Σταθής βάζει 7. Θα βαθμολογήσουν τα παιδιά από τον γήπεδο. Ναι. Πήγε να βγει φωτογραφία με το Μιντιλίμπαρ και να τα πω. Λεπτό, έκοψε, μου, έχει βγάλει ήδη. Θα πει, δεν θα πούμε τη γνώμη. Τσολάκης, πάμε. Δεν έκανε κάτι το συγκλονιστικό. 6. 6. 6. Εγώ θα πάω στο, πάλι στο 7. Θα πω. Μπράβο, έτσι πήγαν τον να πω. Κρατήστε ένα όνομα που θα σα πω. 6 πρέπει να κάνει. Επειδή να... Βλέπουμε... Πάμε στα στόπερ τώρα να δω τι βαθμό θα βάλει ο Βραμίδης στον πυρόλα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπότης. Είναι τερματοφυλακάρα ο Μπότης. Είναι πυρόλα ή μπυρόλα. Πυρόλα, πυρόλα. Λοιπόν, θα μπορούσε και μπυρόλα. Πυρόλα, όχι, ρε φίλε. Πυρόλα Βιανκόν, Ορτέγκα Ροντινέη. Λοιπόν, στον πυρόλα θα βάλουμε 6. 6. Στον Βιανκόν θα βάλουμε 5. Στον Ορτέγκα θα βάλουμε 6. Και στο Ροντινέη θα βάλω 4. Τραγουδάει πιο ωραία από το Ραπτόπουλο, Ροντινέη, να ξέρει. 7-6-7-6 εγώ. 7-6-7-6. Κατά την παθιά γεννάω εγώ με πυρόλα 7, Μπιακόν 6, Ορτέγκα 7. Γεια σου ρε Ροντινέη. Ροντινέη περίμενε κανείς ίσως περισσότερα, αλλά... Ο Ροντινέη μπροστά ήταν φωτιά και πίσω ήταν... Πίσω είχε αφήσει κάτι τρύπες. Εσε, Ντόι, Βέλντε, Ζέλσον. Στον, ο Εσε σπανίως θα πέσει κατά το 8. Στον Ντόι θα βάλω 7. Στο Βέλντε θα βάλω 7 και στον Ζέλσον θα βάλω 5. Γιατί περιμένω περισσότερα. 7-7-8-7. 7-7-8-7. Να πούμε βέβαια ο Νικοστράτης είναι φίλος των παικτών, ο Λόντς. Όχι, ο Βέλντε ήταν ό,τι καλύτερο είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Ζέλσον ήταν στο πρώτο ημίχρονο καλός, αλλά εγώ περιμένω πράγμα. Δεν είναι, ο Ζέλσον δεν είναι κακός, αλλά είναι λίγο φλιάδος. Στο Τσικίνιο θα βάλω 6. Ναι. Και στον Ερκαμπή, ο οποίος δεν πήρε ούτε μια φορά την μπάλα σωστά. Μάλλον την πήρε όταν μπήκε ο Στάμενιτς. Θα του βάλω ένα 7, μόνο και μόνο και μόνο, γιατί μπήκε στη φάση του γκολ εκεί, έπαιξε στο όριο. Είναι κάτι το οποίο το κάνει πάρα πολύ. Προτείνω να παίρνει ένα 9, επειδή έβαλε τον γκολ με Φιωρεντίνα, βρέξει χιονίσει ο Ελ Καμπή. Από μένα 2 εφτάρια. Ο Ελ Καμπή θα βάζει 10 πάντα. Ο Αγίου θα βάζει 10. Αλλά πρέπει να βοηθεί. Θα βάλει φέτος πάνω από 15 γκολ. Νομίζω ότι θα βάλει. Συνήθως όταν ανεβαίνουν οι απολαβές στα συμβόλαια των παιχτών, πέφτουν τα στατιστικά. Τώρα, περιμένω, εγώ περιμένω 10+ τον Γιάρεμτσουκ. Το Γιάρεμτσουκ 10+. Και το Βέλντε.